Χθες έκλεισε και τυπικά και έκλεισε οριστικά. Μια πολύ γκρίζα, μια πολύ σκοτεινή περίοδος για την Ελλάδα. Μια περίοδος διάχυτης απεσιοδοξίας στο εσωτερικό, διάχυτης αναξιοπιστίας διεθνώς και γενικευμένης αβεβαιότητας για το μέλλον της χώρας μας. Μια περίοδος που μας πήγαινε πίσω και που μας απειλούσε άμεσα και ως χώρα και ως κοινωνία. Η Ελλάδα κατάφερε να ξανακερδίσει την αξιοπιστία της. Κατάφερε ακόμα να μετατρέψει ένα πρόγραμμα ατέλειο της λιτότητας σε πρόγραμμα που τολμά μεταρρυθμίσεις και οδηγεί σε ανάπτυξη. Κατάφερε να θέσει τις βάσεις ώστε το ελληνικό χρέος, το πιο βασανιστικό και αποσταθεροποιητικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, να ξαναγίνει βιώσιμο. Κατάφερε να διασφαλίσει την παραμονή μας στο ευρώ. Γιατί έξω από το ευρώ τα δεινά θα γίνονταν πολύ χειρότερα για όλους και οι απειλές κατά της χώρας πολύ μεγαλύτερες και πολύ πιο άμεσες. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες εξασφαλίζει άμεση εκταμείευση κεφαλαίων μεγαλύτερη από τη δόση των 31 δισεκατομμυρίων, γύρω στα 34,5. Για πρώτη φορά, μόνο το 10% θα πάει για πληρωμές τόκων και χρεολυσίων. Τα υπόλοιπα θα μείνουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μέσα στη χώρα. Και γύρω στα 7 δισεκατομμύρια θα πάνε άμεσα στην οικονομία. Με πληρωμές για την κάλυψη του φετινού ελλείμματος και με επιστροφή οφειλών του δημοσίου στους ιδιώτες από προηγούμενες χρονιές. Και από τα υπόλοιπα 9 δισεκατομμύρια περίπου που θα εκταμιευθούν τους επόμενους 3 μήνες, τα περισσότερα επίσης θα παίζουν στην οικονομία, την πραγματική οικονομία. Η ανακεφαλαίωση των τραπεζών θα προστατέψει οριστικά τις αποταμίευσεις του ελληνικού λαού και κυρίως θα ανοίξει το δρόμο για να επιστρέψει η ρευστότητα στην ελληνική οικονομία, το αίμα της οικονομίας. Δηλαδή για να ανακοπεί η ανεργία και να αρχίσει η ανάκαμψη, που αποτελεί και την ύψιστη προτεραιότητά μας. Ακόμα, άνοιξε ο δρόμος για την άμεση μείωση του χρέους μας μέσω επαναγοράς ομολόγων σε χαμηλές τιμές, αλλά και για να μειωθούν τα επιτόκια στο υπόλοιπο χρέος μας, ώστε τα επόμενα χρόνια οι πληρωμές να επιβαρύνουν λιγότερο τον Έλληνα φορολογούμενο. Τα επιτόκια που θα πληρώνει η Ελλάδα πλέον θα είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη. Και ακόμα, δεν θα πληρώνουμε τόκους για 10 χρόνια και χρεολύσια για 15 χρόνια. Και αυτό θα δώσει πολύ μεγάλες ανάσες στην ελληνική οικονομία, ώστε να μπούμε σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Και ακόμα, τα κέρδη που έβγαλαν οι ξένες τράπεζες από τα ελληνικά ομόλογα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα για την αποπληρωμή του χρέους της. Και όλα αυτά χωρίς να μπούμε στη μεγάλη περιπέτεια της επίσημης χρεοκοπίας που θα υποθήκευε το μέλλον του τόπου για δεκαετίες. Το πιο σημαντικό ίσως είναι ότι με τη χθεσινή συμφωνία το συνολικό χρέος μας μειώνεται επιπλέον κατά 20% του ΑΕΠ. Με δύο λόγια, επιβραβεύονται οι θυσίες του ελληνικού λαού και ανοίγει ο δρόμος για την ανάπτυξη. Γιατί μια χώρα που τη βαρύνουν όλο και μεγαλύτερα χρέη, που τη λυγίζουν όλο και μεγαλύτερες πληρωμές σε τόκους κάθε χρόνο και για την οποία υπάρχει ο φόβος ότι θα βγει από το ευρώ, μια τέτοια χώρα δεν έχει μέλλον. Τώρα όλα αυτά παραμερίζονται οριστικά και ανοίγει ο δρόμος για την αναγέννηση της χώρας μας. Και το πετύχαμε όλοι μαζί. Όλοι οι Έλληνες με τις θυσίες τους και όλοι όσοι πίστεψαν στην πολιτική μας με τη στήριξη που έδωσαν και τα τρία κόμματα που αποτελούν τη σημερινή κυβέρνηση. Και πολύ μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας που δεν έδωσε καμία σημασία στις μεμσημυρίες και στις γκρίνιες. Δεν έπεσε στην παγίδα της διχόνοιας την ώρα που η Ελλάδα βρισκόταν στο χείλος της καταστροφής. Απαιτούσαν οι Έλληνες το δικαίωμα στην ελπίδα και στήριξαν δύσκολες αποφάσεις σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Όλα αυτά ασφαλώς δεν έγιναν ούτε απλά ούτε εύκολα. Ήταν αποτελέσματα διαπραγματεύσεων, πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης, σε διαδοχικές φάσεις, σε πολλά επίπεδα και σε όλα τα σημεία του κόσμου. Αλλάξαμε την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Δεν ήταν απλό αυτό. Μετατρέψαμε πολλούς εχθρούς σε φίλους. Πετύχαμε πράγματα που οι περισσότεροι τα θεωρούσαν απίθανα μέχρι πριν λίγο. Και ανοίξαμε το δρόμο για ακόμα περισσότερα. Μιλούσαμε λίγο και κάναμε πολλά. Και αυτό αποδείχθηκε πολύ καλύτερη διαπραγματευτική τακτική από εκείνοι όσων φωνάζουν πολύ και καταστρέφουν τα πάντα.
Τη διαπραγμάτευση την κάνεις και την κερδίζεις. Δεν τη διαφημίζεις εκ των προτέρων, δεν την ξεφωνίζεις σε κάθε ευκαιρία και κυρίως δεν την μπερδεύεις με τα εσωτερικά κομματικά σου παιχνίδια. Και διαπραγματευτική επιτυχία σημαίνει να κερδίζεις φίλους, να αλλάζεις συσχετισμούς, να πετυχαίνεις συμφωνίες που σου δίνουν ανάσες και που σου ανοίγουν δρόμους, όχι να απομονώνεσαι από παντού. Πετύχαμε την επιμήκυνση της προσαρμογής. Αποτρέψαμε τον εξωτερικό λογαριασμό για τις πληρωμές του ελληνικού κράτους. Αποκαταστήσαμε με νόμο τη διαφάνεια στα δημόσια οικονομικά μας, που εμάς ωφελεί πάνω απ' όλα. Γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις το πάρτι των τροκτικών αν δεν έχεις απόλυτη διαφάνεια. Και εξασφαλίσαμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα οδυνηρά μέτρα σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα. Αντίθετα, θα υπάρξει ανακούφιση αδικιών όταν ξεπερνάμε τους στόχους που έχουμε βάλει. Τώρα εξασφαλίζουμε και πολύτιμες ανάσες για να έρθει η ανάκαμψη πιο κοντά και να ξεπεράσουμε τους στόχους μια ώρα αρχίτερα. Η στρατηγική μας λοιπόν δικαιώθηκε, όπως λίγοι το περίμεναν. Αλλά έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά. Ανάπτυξη και επενδύσεις κυρίως. Γιατί αυτό σημαίνει θέσεις εργασίας, κυρίως για τα νέα τα παιδιά. Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη αδικία από την ανεργία. Αυτός είναι πια ο αγώνας μας, που τώρα ουσιαστικά ξεκινάει. Και θα τα κάνουμε όλα με την ίδια αποφασιστικότητα. Γιατί οι Έλληνες ενωμένοι είναι ακατανίκητοι. Τονίζω τη σημασία της ενότητας. Είναι το μεγαλύτερο όπλο μας για να βγούμε οριστικά από την κρίση. Τονίζω ακόμα τη σημασία της ανταγωνιστικότητας, της αξιοποίησης των ταλέντων του Έλληνα και του πλούτου αυτού του τόπου. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο μας για να μπούμε σε ανάπτυξη σταθερή και για να μην αντιμετωπίζουμε ξανά τέτοια κρίση. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω όσους δούλεψαν για αυτό το στόχο. Δεν μπορώ να τους κατανομάσω έναν έναν. Αλλά θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους άλλους δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τον Φώτη τον Κουβέλη, για την καθοριστική συμμετοχή τους στην προσπάθεια και για την πολύτιμη συμπαράστασή τους, ιδιαίτερα σε ώρες δύσκολες. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους βουλευτές που έδωσαν σκληρές μάχες. Ξέρετε, η αποτυχία είναι πάντα ορφανή, αλλά η επιτυχία έχει πολλούς πατεράδες. Όμως η χθεσινή επιτυχία ανήκει πρωτίστως σε όλον τον ελληνικό λαό. Και αυτοί που μας πίστεψαν και εκείνοι που δεν μας πίστεψαν, και εκείνοι που δίσταζαν ή ταλαντεύονταν ακόμα, και ακόμα και εκείνοι που πόνταραν στην αποτυχία μας. Όλοι έχουν να ωφεληθούν. Όλοι οι Έλληνες έχουν καλό να δουν από τη χθεσινή επιτυχία. Το κίνημα των μεταρρυθμίσεων, το κίνημα για την αναγέννηση της Ελλάδας, τώρα δυναμώνει. Για μια Ελλάδα ανταγωνιστική και ευρωπαϊκή και με Έλληνες περήφανους, με μια δημοκρατία σύγχρονη και με μια κοινωνία ενωμένη, με αυτοσεβασμό και με αυτοπεποίθηση. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, αλλά μαζί θα τα καταφέρουμε. Το αποδείξαμε στο παρελθόν, το αποδείξαμε και τώρα. Θα το αποδείξουμε ακόμα περισσότερο στο αμέσως επόμενο διάστημα. Εμείς οι Έλληνες είμαστε για τα δύσκολα. Και στα δύσκολα βγάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας.